πολύ. Καλησπέρα, γεια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, παιδιά, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε στο Made in Star. Καλώς σας βρήκαμε. Ακούμε ωραία πράγματα, χαρούμενα, λυπημένα. Έτσι είναι η ζωή, όμως. Προσαρμοζόμαστε, ανάλογα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα ήθελα, κυρία Βάρα Μπάρμπα, έτσι για να ετοιμαστούν και τα παιδιά που πάλι θα τσακώνονται ποιος θα κάνει πρώτος, ειδικά στις ερωτήσεις. Το καταλαβαίνετε αυτό όμως απ' την άλλη. Να πάμε να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο και όμορφο βίντεο. Η μεσογειακή της ομορφιά υπήρξε το αντικείμενο πόθου πολλών αντρών. Πολλοί μάλιστα έχουν κλάψει για την ομορφιά της. Η ίδια το αρνείται, αλλά έχει υπάρξει ένα από τα μεγαλύτερα σεξ σύμβολ της εγχώριας βιομηχανίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η ομορφιά της έχει αποτελέσει αντικείμενο έμπνευσης. Ποια είναι αυτή? Βάνα Μπάρμπα, φοβερή γυναίκα, εδώ και... Ναι, σιγά. Όχι σιγά, όχι σιγά, κοίτα εδώ κορμί. Καλό είναι. Καλό είναι. Κακό είναι τότε. Κακό είναι αυτό το κορμί, τώρα τι λες? Ούτε καλό, ούτε κακό, τι είναι? Τέλειο είναι, κορίτσι μου, τέλειο. Τέλειο, σιγά το τέλειο. Για κοίτα εδώ και να πες μου τι δεν σ' αρέσει, για πες. Τι δεν, μα περίμενα, μα θέλω, εγώ δεν σου βρω ελάττωμα. Ορίστε, φρύδια είναι αυτά. Α, τα φρύδια δεν σ' αρέσουν. Να. Γιατί με αυτά τα φρύδια ξέρεις πόσους άντρες έχει ρίξει αυτή. Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας της, η συμμετοχή της στο βραβευμένο με Όσκαρ Μεντεραναίο, με όλο το Hollywood να υποκλίνεται στην ομορφιά της. Αλλά και στην ελληνική τηλεόραση, η Βάνα Μπάρμπα έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα. Κάνει λίγο ψύχρα τώρα. Δεν κρυώνεται εσείς, ε? Δούλευε σε ένα κρουαζιερόπλιο. Και τα είχε και με τον Κόκλα. Τα είχατε. Μετά χωρίσανε, χωρίσατε. Ναι. Και μετά την ειδοποιούν από το νησί ότι ο πατέρας της πέθανε. Τι κοιτάς, καλέ, έλα κάτω να βοηθήσεις. Η ίδια έχει αποτελέσει αντικείμενο μίμησης. Νομίζω ότι η ευτυχία κρύβεται, Μιχάλη μου, σε πολύ απλά πράγματα. Στα απλά, στα ταπεινά. Τι να πω, να πω. Μια βίλα. Ένα τεράστιο διαμάντι. Ένα λιαρτζέ. 5-6 πλούσιοι γκόμενοι. Και 5 φίλοι. Δεν χρειαζόμαστε πιο πολλά πράγματα. Ωστόσο, έχει φροντίσει να βάλει τα πράγματα στην σωστή διάσταση όσον αφορά το όνομά της. Οι άλλοι που με κάνουν τόσο χρόνια έχουν δημιουργήσει μια σφαλμένη εντύπωση. Ότι εγώ γεννήθηκα με Ντόμ Περινιόν, ότι εγώ είμαι μονίμως βαριέμαι και δεν κάνω, δεν γίνονται πράγματα. Ήρθα λοιπόν εδώ να σας δείξω τι πραγματικά γίνεται. Και καλέω κάτι ιστορίες. Που δεν είχαμε να φάμε, που ήμασταν με δύο παπούτσια πάνινα. Που κλέβαμε τα σούπερ μάρκετ για να ζήσουμε. Το έκανε αυτό, το είδε σε κάτι πλάνο. Γιατί ο κόσμος, αγάπη μου, νομίζω ότι εμείς είμαστε, μα δεν έχουμε γεννηθεί στο Μπάκινγκαμ. Τις τελευταίες μέρες, η Βάνα Μπάρμπα πολιορκείται από τον Αντένα να δεχτεί την πρόταση για τον Dancing with the Stars. Και αν συμβεί αυτό, τότε θα έχουμε πλέον κάθε λόγο να μένουμε σπίτια μας Κυριακή βράδυ. Ακούσαμε ότι σας έγινε πρόταση για τον Dancing. Ισχύει? Εντάξει, έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα. Εσείς το σκέφτεστε, θα θέλατε ή... Κοίταξε, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο σοου και σε τέτοιους καιρούς που είναι δύσκολα όλα, θα δώσει χαρά στον κόσμο. Έτσι, απλώς δεν ξέρω αν εγώ μπορώ να είμαι εκεί, αν ηλικιακά, συνειδησιακά, αν μπορώ.